θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα, με μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο την μέτρηση της θερμότητας και του διοξιδίου του άνθρακα. Τοποθετήθηκε ένας δεύτερος μικρομετεωρολογικός πύργος σε περιοχή του Ηρακλείου. Την έρευνα διενεργεί το Εργαστήρι Τηλεσκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον του ΙΤΕ. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον επικεφαλής του εργαστηρίου, τον κύριο Νεκτάριο Χρυσουλάκη. Κύριε Χρυσουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πρώτος μικρομετεωρολογικός πύργος έχει τοποθετηθεί, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 5 χρόνια. Πολύ σωστά, έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Κορνάρου, εδώ και 5 χρόνια και καταγράφει συνεχώς από την περίοδο εκείνη. Και τώρα βρήκα την ευκαιρία να τοποθετήσουμε ένα δεύτερο ιστό, ένα δεύτερο πύργο, ναι, με πολύ ευαίσθητο εξοπλισμό σε οικιστική περιοχή του Ηρακλείου. Διαλέξαμε την περιοχή του Μασταμπά και συγκεκριμένα το δημοτικό σχολείο. Μάλιστα. Ο ρόλος των συγκεκριμένων πύργων για να καταλάβουν, για να κατανοήσουν το θέμα και οι τηλεθεατές, ποιος είναι? Ο ρόλος τους είναι να μετράνε απευθείας εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θερμότητας. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, πόσο μικρό γραμμάρι, ένα κυπικό μέτρο είναι, γιατί δεν είναι ρήπος, είναι θερμοκηπικό αέριο, δεν είναι τοξικό δηλαδή. Μας ενδιαφέρει όμως να ξέρουμε τη ροή του, δηλαδή πόση μάζα ένα μονάδα επιφάνειας στην μονάδα του χρόνου εκπέμπεται. Δηλαδή, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, για να μπορούμε να υποστηρίξουμε πολιτικές ή να μπορούμε να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα πολιτικών που έχουν να κάνουν με τη μείωση των εκπομπών και για την αντιμετώπιση και το μετριασμό της κλιματικής Μάλιστα, αλλαγής. Έχετε συνάψει και συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Τα συμπεράσματά σας βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικών. Mm-hmm. Ο κύριος ρόλος, φυσικά ο δικός μας, δεν είναι να παρέχουμε την υπηρεσία στο Δήμο Ηρακλείου. Ο κύριος σκοπός που έχουμε στήσει είναι η έρευνά μας. Έχουμε 3 μεγάλα έργα. Το ένα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το EAC, που αφορά την αλληλεπίδραση πόλεων και κλιματικής αλλαγής. Ένα δεύτερο, το CURE, που χρηματοδοτείται από το Ορίζοντα 2020 και έχει να κάνει με την αστική ανθεκτικότητα. Και έχουμε και ένα τρίτο που ξεκίνησε πρόσφατα και αφορά ακριβώς ένα ευρωπαϊκό σύστημα που θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταγραφή των εκπομπών, των ανθρωπογενών εκπομπών θερμοκηπικών αερίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτό και στα πλαίσια της έρευνας αυτής θέλουμε να ποσοτοκοποιήσουμε πράγματα και παράλληλα, εφόσον έχουμε στήσει τον εξοπλισμό στο Ηράκλειο, παρέχουμε και από την υπηρεσία στο Δήμο Ηρακλείου που αφορά την κατάσταση των εκπομπών στην περιοχή του Ηρακλείου, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιοχή του Μασταμπά. Κύριε Χρυσουλάκη, μέσα από τις αναλύσεις τις οποίες έχετε προχωρήσει την τελευταία πενταετία, ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία έχετε καταλήξει, τα οποία έχουν προκύψει και αν θέλετε να εστιάσουμε και τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας? Mm-hmm. Το βασικό συμπέρασμα είναι, γιατί οι μετρήσεις που έχουμε είναι από το κέντρο της πόλης και το βασικό συμπέρασμα είναι περίπου το 70% οφείλεται στην κυκλοφορία. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού, της πρώτης καραντίνας πέρυσι, που οι μετρήσεις δείξανε ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν γύρω στο 70%. Μια τέτοια τάση και φυσικά μετά ξαναανέβηκαν. Ήταν μια ευρωπαϊκή μελέτη που είχε καμιά δεκαετία ευρωπαϊκές πόλεις και παρατήθηκε το Ηράκλειο. Παρατήρησαμε τη μεγαλύτερη μείωση, διότι όπως εξήγησα, οι εκπομπές του Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης οφείλονται στην κυκλοφορία. Ενώ ξέρω εγώ στη Φλωρεντία ή στη Βασιλεία ή στο Ελσίνκι, οφείλονταν και στις κεντρικές θερμάνσεις. Όχι τόσο πολύ εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν είναι το βασικό συμπέρασμα. Έχουν προκύψει λοιπόν κάποια συμπεράσματα. Περνάτε και στο επόμενο στάδιο, στην κατάθεση προτάσεων και λύσεων? Περνάμε στο επόμενο στάδιο. Κάτι που θέλουμε να κάνουμε για το Δήμο Ηρακλείου είναι να προσωτικοποιήσουμε ποια ήταν η επίδραση των αναπλάσεων που έχουν γίνει, για παράδειγμα, στο κέντρο της πόλης, στην κατεύθυνση των εκπομπών που έτσι να μειωθούν οι εκπομπές, για τα πόσο κτλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που τώρα στην πορεία το μελετάμε. Ή έχουμε καταγράψει, ας πούμε, και τον δεύτερο εγκλεισμό και μπορούμε να συγκρίνουμε την πρώτη περίοδο και τη δεύτερη περίοδο, που είχε διαφορετική αποτελεσματικότητα. Οι πιο επιβαρημένες περιοχές είναι του κέντρου, να υποθέσω. Στο κέντρο ξέρουμε, γιατί γνωρίζουμε το Ηράκλειο. Επειδή τα όργανα τοποθετούνται σε τέτοιο ύψος, ώστε να μην έχουμε την επίδραση στην άμεση επιφάνειας, οι μετρήσεις που κάνουμε αυτές δεν είναι σημειακές, αλλά αφορούν μια ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, ο σταθμός που έχουμε στην πλατεία Γονάρο αποτυπώνει περισσότερο ή λιγότερο όλη την περιοχή εντός οδηγών.
Μπορούμε να έχουμε πληροφορία από εκεί. Υπάρχει ένας σταθμός, το πρακτικό σκέλος πραγματοποιείται καθημερινά, δηλαδή μετρήσεις γίνονται σε καθημερινή βάση. Ναι. Ο εξοπλισμός είναι αρκετά ευαίσθητος, απλά θα πρέπει κανείς να το στήσει αρκετά ψηλά, γύρω στα 30 μέτρα, και να μπορέσει να έχει ένα πολύ ακριβές ψηφιακό μοντέλο της υποκείμενης επιφάνειας. Και αυτό το κάνουμε με τα drones, δορυφόρους και ως εργαστήριο τηλεπισκόπησης που είμαστε, ξέρουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια το τριδιάστατο μοντέλο της πόλης. Και αυτό το συνδυάζουμε με τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις μετρήσεις του πύργου, οι οποίες γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα, περίπου 20 μετρήσεις το δευτερόλεπτο. Η ανάλυση των μετρήσεων γίνεται καθημερινά. Ναι, είναι αυτόματα. Είναι αυτόματα. Αυτόματα και παρέχεται. Προφανώς κάνουμε κάποια φίλτρα κτλ. Και χρησιμοποιούμε κάποιες στατιστικές για να κάνουμε τις αναλύσεις δικές μας. Όμως από την ιστοσελίδα του εργαστηρίου μας τις δίνουμε καθημερινά και μάλιστα έχουμε δώσει και σχετικό input στο Δήμο Ηρακλείου. Από το κεντρικό πόρτα του Δήμου Ηρακλείου παρουσιάζονται επίσης από εκεί. Δηλαδή, με τα τόσα άλλα πράγματα που τα πολύ ωραία που ο Δήμος Ηρακλείου έχει φτιάξει, έχει συμπεριβλάβει και τις δικές μας μετρήσεις από τον πρώτο πύργο, γιατί αυτό μπορούσε η συνεργασία που έχουμε με το Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Προφανώς θα δώσουμε και τα δεδομένα από το δεύτερο πύργο, όταν έχουμε μια καλή χρονοσειρά και όταν υπάρχει το μοντέλο επιφάνειας. Κάποιος συγκεκριμένος λόγος που ο δεύτερος πύργος τοποθετήθηκε στην περιοχή του Μασταμπά, σας ρωτώ, διότι το κέντρο με τον Μασταμπά είναι μια απόσταση 10 λεπτών, ίσως και με τα πόδια. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά, αλλά θέλαμε μια οικιστική περιοχή. Έχει σημασία ποια είναι η χρήση γης και ποια είναι η μικροκλιματική ζώνη που τοποθετούμε τον κάθε σταθμό, γιατί αυτό που στην ουσία παρατηρούμε είναι η λειτουργία της πόλης. Ως εργαστήριο τηλεπισκόπηση με τους δορυφόρους, αντρών κτλ., κοιτάμε τη δομή και την αστική μορφολογία, αλλά επειδή η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μας ενδιαφέρει και η αστική λειτουργία. Δηλαδή, το αποτέλεσμα της κίνησης και της διαφύρασης των πολιτών στην πόλη. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα που μεταφράζεται σε εκπομπές το καταγράφουμε και έχει διαφορετική τυπολογία, είτε αν κανείς το μετρήσει στην πόλη, που είναι μια εμπορική ζώνη και δεν είναι οικιστική, ας πούμε, και σε μια οικιστική περιοχή όπως είναι ο Μασταμπάς. Θα σας ενδιαφέρει να. Μια αντιπροσωπευτική περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο εξοπλισμός είναι πολύ ακριβός. Είναι της τάξης, κοστίζει της τάξης των 60-70.000, ας πούμε. Ναι. Και δεν μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, ένα σωρό τέτοια όργανα. Δεν είναι την ημετρολογική σταθμή που μπορούμε να βάλουμε σε κάθε σημείο της πόλης. Οπότε, έχοντας μια δειγματοληψία σε αντιπροσωπευτικές περιοχές και χρησιμοποιώντας μετά τα δορυφορικά δεδομένα από τον Κοπέρνικους και από τα υψηλής ευθύνης που έχουμε, τα ντρόν μας και όλα αυτά, δημιουργούμε μοντέλα ώστε να μπορούμε να κάνουμε το λεγόμενο upscaling, δηλαδή να αναβάθμιση κλίμακας, ώστε να έχουμε μια εκτίμηση σε επίπεδο μεγαλύτερο σε επίπεδο πόλη. Κύριε Χρυσουλάκη, θα σας ενδιέφεραν συμπεράσματα τα οποία θα προέκυπταν από μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα στο μέλλον από κάποια περιοχή της ενδοχώρας? Πιστεύετε ότι θα είχαν ενδιαφέρον? Η αστική λειτουργία βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στο επίκεντρο της έρευνάς σας? Το εργαστήριό μας είναι εργαστήριο τηλεπισκόπησης και εφαρμογών σε αστικό και φυσικό περιβάλλον. Ναι. Το αστικό περιβάλλον είναι το πιο δύσκολο να μελετηθεί, το πιο ενδιαφέρον για μας, για την έρευνα τη δική μας. Όμως κάνουμε και εφαρμογές σε φυσικό περιβάλλον. Ήδη έχουμε έργα που σε φυσικό περιβάλλον, όπως με λύσεις βασισμένες στη φύση. Ήδη έχουμε βγάλει ένα τέτοιο οδηγό, ήδη έχουμε κάνει έργα που αφορούν την ποιότητα των οικοσυστημάτων. Και ήδη, μια που με ρωτάτε, να σας ενημερώσω ότι συζητάμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα Δασολογίας να εγκαταστήσουμε ένα παρόμοιο σταθμό σε μη αστικό περιβάλλον, ώστε να δούμε αυτό ακριβώς που ρωτήσατε. Αυτό όμως δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Είναι κάτι που το εξετάζουμε και εκτιμούμε ότι θα έχουμε την περιφέρεια Κρήτης αργώς στο να υλοποιήσουμε αυτό που είναι στο μυαλό μας και να το εντάξουμε στο διεθνές σύστημα ICOS που καταγράφει τις εκπομπές διευθύνσης του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο, στο δίκτυο των σταθμών, ώστε να έχει τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος αυτού. Κύριε Χρυσουλάκη, είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Είναι αυτό που θα φτιαχτεί στο μέλλον. Ναι. Ο πρόδρομος είναι το έργο το μεγάλο που έχουμε. Αυτό συντονίζεται από το μεγάλο, το ECMWF, είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόμωσης και Ρούμενης Κλίμακας. Αυτό έχει τα μοντέλα του, έχει τις μετρήσεις αυτές, αλλά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και η Κομισιόν θα εκτοξεύσουν ένα σύστημα δορυφόρων ειδικών στην αποτύπωση του διοξείδιου του άνθρακα. Μάλιστα. Είναι η αποστολή CO2M, έτσι λέγεται, το Mission CO2, το οποίο από το 25-26 μετά θα είναι επικεφιακό. Είναι συστήματα τα οποία έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχουμε πληρώσει όλοι μας. Και αυτοί θα παρατηρούν, θα είναι ένα αντικειμενικό σύστημα παρατήρησης
της πρόοδου και της πρώτης προσπάθειας μίσους των εκπομπών με τους στόχους που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι συμφωνίες του Παρισιού για το κλίμα και οι διεθνείς συνθήκες. Και σημείο αναφορά στο Ηράκλειο σε αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν, αυτό είναι το όραμά μας. Αυτό είναι το όραμά μας, γιατί είναι αυτό που λέμε win-win σενάριο. Δηλαδή έχουμε μεγάλο κέρδος ό,τι αφορά τη δικιά μας έρευνα, γιατί ο στόχος μας δεν είναι προφανώς να μελετήσουμε το Ηράκλειο. Ο στόχος του δεν περιορίζεται τοπικά, αλλά και τοπικό αντίκτυπο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μοντέλα και να φτιάξουμε εργαλεία τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου. Και έχουμε συνεργασία με το Βερολίνο, με το Λονδίνο και με το Παρίσι κτλ. Δηλαδή, το καλοκαίρι κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια στο Βερολίνο. Το καλοκαίρι του 2023 θα έχουμε μια μεγάλη καμπάνια μαζί με άλλα εργαστήρια στο Παρίσι με την προοπτική των Ολυμπιακών του 2024. Όμως, το όραμα το δικό μας είναι να κάνουμε ένα super site. Δηλαδή, επειδή έχουμε τον εξοπλισμό αυτό και έχουμε μια πολύ μεγάλη χρονοσειρά και έχουμε και το know-how, έχουμε την εμπειρία πώς να κάνουμε την ανάλυση, πώς να συνδυάσουμε αυτά με τα δορυφορικά, που στην ουσία είναι δύο διαφορετικά επιστημονικά πεδία και είναι αρκετά δύσκολο κανείς να έχει την εποπτεία και των δύο. Φιλοδοξούμε μέσα και των έργων που έχουμε και τις αναγνωρισιμότητες που το εργαστήριό μας έχει ευρωπαϊκά, να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε στο μέλλον να πετύχουμε στο Ηράκλειο να είναι μια τέτοια περιοχή. Κύριε Ξουλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.